Πολωνικέ αρχέ συνέλαβαν σήμερα στο Κτάνσκ τον ηγέτη του παράνομου τώρα συνδικάτου αλληλεγγύη Λεχφαλέ. Τώρα τα νέα του αντένα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Με τον Τέρεν Σπουίκ και την Τατιάνα Στεφανίδη. Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα. Και σεισμοί έχουν γίνει την ώρα που κάνω δελτίο ειδήσεων και ολόκληρο προβολέα έχει πέσει δίπλα από το κεφάλι μου και έχει σκάσει το πάτωμα. Μουσική και έδωσα μεγάλη μάχη κατά αυτό το καθαρμάτων του 17 Νοέμβρη. Είχα και απόπειρε εναντίον μου. Δεν είναι γεγονό. Υπάρχουν στα κοιτάπια τη αστυνομία. Μπορεί να ήμουν υφυπουργό τη ελληνική δημοκρατία, αλλά υπηρετούσα ταυτόχρονα και τα σφαίρετα της Κύπρου όπου και αν πήγαινα με εντολή του Νίκο Κουτζιά. Ακούγεται μόνο το αν ο Κασελάκης πάει γυμναστήριο, αν ο Κασελάκης ε, 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 βγαίνει βόλτα με το σκυλί του, αν ο Κασελάκης θα κάνει με τον Τάιλερ ε, δυο παιδιά αγόρια με πανθετή μητέρα. Δεν θέλω να έχω καμία σχέση από μέσα με κόμματα και με πολιτικούς. Κυρίε και κύριοι, φίλε και φίλοι, καλησπέρα σα. Είμαι πολύ χαρούμενο που απόψε θα είμαστε τέτα τέτ στον Α με ένα θρηλυκό δημοσιογράφο τη ελληνική τηλεόραση. Ο κύριο Τέρεν Κουίκ, απόψε στο τέτα τέτ. Καλησπέρα σα. Καλησπέρα, Τάσο, αλλά πάρε μια. Το σα που πήγαινε, ένα είμαι, μόνο μου είμαι. Μιλάμε ενικό επιθυμικό. Μπορείτε να μου μιλάτε στον ελληνικό και εγώ στον πληθυντικό. Καταρχήν δηλαδή, <laughs> <αυτό> το, <πράγμα. laughs> το θρυλικό μ' άρεσε. Προφανώ επειδή είμαι Ολυμπιακό, είμαι θρύλο. <laughs> αλλά είμαι και Ολυμπιακό Λευκοσία, έχει υπόψη σου. Α, ναι. Χάρη στον Αντρέα το Φιλότα και το Λάκη τον Αβραμίδη, όταν έπαιζαν στο ελλαδικό πρωτάθλημα. Επίση, να συμπληρώσω ότι είσαι ένα άνθρωπο που είσαι πολύ κοντά στην Κύπρο, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Οπότε όλα αυτά θα τα πούμε. Αλλά ναι, Είσαι ένα ζωντανό θρύλο τη ελληνική τηλεόραση, κάτι που το παραδέχονται όλοι. Φορεί να συνάδελφοι να με λένε δάσκαλο. Α. Γιατί έχουν βγει πολλά παιδιά από τα χέρια μου, αυτό είναι γεγονό. Παιδιά που προχώρησαν πάρα πολύ καλά. Κάποια ξεστράτησαν, αλλά βλέπει ότι έχει χαλάσει και η τηλεόραση πια, μάλλον έχει αλλάξει χαρακτηριστικά τάσο... Αλλιώ ήταν η τηλεόραση στη δεκαετία του μονοπωλίου τη ΕΡΤ. Αλλιώ όταν μπήκαν για πρώτη φορά τα ιδιωτικά κανάλια. Και μετά από τη δεκαετία του 2000 και πέρα ε, ε, έγινε τόσο εμπορική και τόσο κλειδαρότρυπα σε πολλές ε, ζώνες κυρίως με πρωινό μεσημεριανές όπου εντάξει, μπορεί να βολεύει τις θεαματικότητες αλλά δεν ξέρω πόσο βολεύει την αισθητική. Άρα απόψε ε, έχουμε έναν άνθρωπο της τηλεόρασης, των μέσων μαζικής ενημέρωσης και έναν άνθρωπο της πολιτικής γιατί Uh, δεν είπα πριν ότι έχετε υπηρετήσει και ως Υφυπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος. Ήμουνα στη, από το 16 μέχρι το 2019, τρία χρόνια. χρόνια. Ήταν τότε που μπορεί να ήμουν Υφυπουργός της Ελληνικής Δημοκρατίας, mm. αλλά υπηρετούσα ταυτόχρονα και τα συμφέροντα της Κύπρου, όπου και αν πήγαινα με εντολή του Νίκου Κοντζιά. Ενημέρωνα του ομολόγου μου, του προέδρου, πρωθυπουργού, υπουργού για το πτήν το Κυπριακό. Μόλι πρώτο άκουσα το όνομά σα τότε στην εφηβεία μου, είπα Τέρε τι όνομα είναι αυτό. Ψευδόνιμο, ε. ε λέω είναι καλλιτεχνικό, είναι λοιπόν... Ε, είναι πραγματικό όνομα, Υπάρχει, είστε και Νικόλαος, σωστά. Σωστό, και το Αγίου Νικόλαου γιορτάζω. Τέρενς Σπένστερ Νικόλαος... Ο, ο πατέρας μου έχει αγγλικές ρίζες mm -hmm. και οφείλω να σου πω ότι ακριβώς επειδή ο παππούς ήταν Άγγλος από το Yorkshire Α, και επειδή έχω στο DNA μου, μέσα στο αίμα μου έχω βεβαίως και αυτές τις αγγλικές ρίζες. Mm -hmm. Όταν για πρώτη φορά μπήκα στα φυλακισμένα μνήματα, αισθάνθηκα όλες τις ανοχές που πρέπει να έχει ένας άνθρωπος που μέσα του μπορεί να κυλάει το αγγλικό αίμα Αυτό το Terence Quick σας δυσκόλευε στην αρχή της καριέρας σας Καθόλου, νομίζω πως δούλεψε σαν μαγνήτης mm -hmm. αλλά ποτέ κανείς δεν ασχολήθηκε με το όνομα ίσως γιατί οι περισσότεροι πίστευαν ότι μπορεί να ήταν ψευδόνυμο Και μεγαλώσατε στη Θεσσαλονίκη Γεννήθηκα Θεσσαλονίκη Πεντρέμιση χρονών στα έξι, ο πατέρα μου μας εγκατέλειψε. Χάθηκε. Το ξαναείδα όταν, όταν ήμουν 12 χρονών για δύο μέρε που μου χάρισε και ένα κασετόφωνο. Δεν ξέρω πού το έμαθε ότι το ήθελα. Και το ξαναείδα μετά στα 19 μου, τρει μέρε πριν πεθάνει από καλπάζοντα καρκίνο. Παρ' όλα αυτά όμω τον αγάπησα με την έννοια του ότι δεν κρατάω κακίε τέτοιου είδου. Πατέρα μου ήταν. Αλλά βεβαίω λάτρεψα τον θετό μου τον πατέρα, φαρμακοποιό στο επάγγελμα, τον οποίο παντρεύτηκε η μητέρα μου όταν εγώ πήγαινα Τετάρτη Δημοτικού. Σπουδαία οικογένεια. Η μητέρα μου εδώ που τα λέμε πολύ αυστηρή, ο λίγο λοχεία στη συμπεριφορά τη, αλλά τον πατριό μου τον λάτρεψα. Και μάλιστα την είδηση του θανάτου την έμαθα όταν ήμουν στην Κύπρο, τι εκπομπέ για την εκπομπή απόψε με τον Τέραν Σκ στον Αντένα. Θα λέγατε ότι έχετε λίγο το το φόβο, το άγχος της εγκατάλειψης λόγω του πατέρα. Όχι. Καθόλου. Ε, η νοοτροπία μου είναι τελείως διαφορετική. Το θέμα είναι ότι 5,5 στα 6 η μητέρα μου με πήρε και με κατέβασε στην Αθήνα σε μια ωραία γειτονιά. Κουκάκι τη δηλαδή, λένε τη γειτονιά, με χωματόδρομους, με τις μουριέ, με τα χαμηλά σπίτια, μονοκατοικίες, διπροκατοικίες. Και εντάξει έκανα το σχολείο μου. Α, τα πρώτα τρία χρόνια του σχολείου είναι εσωτερικός, γιατί η μητέρα μου δεν μπορούσε να με αντέξει με την έννοια το ότι να δουλεύει και να με περιποιείτε, παρόλο που είχα τον παππού και τη γιαγιά και ήμουν αστερικό στο σχολείο. Εκεί, αυτό με πλήγωσε, να ξέρει. Ναι. Δηλαδή, και γι' αυτό και δεν θέλω ποτέ ζωή μου να είμαι κάπου κλεισμένο. Με ενοχλεί αυτό. Πώ ήταν όταν ξαναείδατε τον πατέρα σα μετά από τόσα χρόνια. Στα 12 μπορώ να πω ότι τον είδα έτσι πολύ φιλικά. Σαν τον πατέρα μου. Έβα, έβαλα. Ναι, σαν τον πατέρα μου. Δηλαδή δεν του κρατούσα κακία. Δεν του κρατούσα. Στα 19 μου όμως όταν τον είδα να είναι μια κρεμάστρα που περνούσε από πάνω ένα πουκάμισο γιατί είχε στερέψει από μυϊκή μάζα και από λίπος και ήταν μόνο κόκαλα και τον είχε σακατέψει ο καρκίνος, εκεί πραγματικά πικράθηκα. Μου χάρισε δύο πράγματα. Μου χάρισε ένα πακέτο τσιγάρα, χρυσά τσιγάρα, με την ευχή να μην τα καπνίσω ποτέ και μου χάρισε και ένα, ένα μολύβι στυλό, ένα μολύβι τέτοιο μηχανικό, το οποίο το χάσα. Το κακό είναι ότι την επόμενη μέρα του, της κηδείας του άρχισα να καπνίζω. Και το κόψα πάνω στον πόλεμο Ισραήλ Λιβάνου το 82. Έχετε ζήσει και πολλούς α, πολέμους όντας δημοσιογράφος. Ναι. Καλά, τότε με το Κουβέιτ και το Ιράκ. Α, σας... Εκεί συντόνιζα από την, από την Ελλάδα του απεσταλμένου. Ναι. Μιλάμε για ατελείωτε νύχτε που δεν μπορούσα να κοιμηθώ, μέρε, δηλαδή δεν κάνω ναι. πλάκα. Δη, ναι, ναι, ναι το ε, Πήγαινα στο γραφείο μου πάνω σε ένα καναπέκι και κοιμόμουν για δύο-τρει ώρε και ξαναγύριζα. Αλλά ε, η φυσική μου η παρουσία σε πόλεμο ήταν όταν έγινε το 82 η εισβολή του Ισραήλ στο Λίβανο, mm -hmm. που ήταν ό,τι το χειρότερο και ήμουν και πολύ τυχερό γιατί την ημέρα που έμπαινε το κομβόι με τα δημοσιογραφικά οχήματα στο, στο έδαφος του Λιβάνου ε, μας είχαν δώσει σαν Ελλάδα το πρώτο τζιπ ήταν οδηγός ένας αξιωματικός και από πίσω α, ο, 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 οικονολήπτης και η αφεντιά μου και ήρθε ένα ξένο ένας ξένος συνάδελφος δεν θυμάμαι αν ήταν Γάλλος ή Αμερικάνος δεν θυμάμαι και μου λέει να σου πω εμεί είμαστε πολύ μεγάλο κανάλι να πάρουμε το πρώτο τζιπ σε παρακαλώ πολύ αλλά εσύ στο δεύτερο και το αλλάξαμε και φύγαμε, μπήκαμε μέσα στην έρημο. Με μια απόσταση το τσίπνα ήταν 50 με 60, 70 μέτρα τον από το άλλο. Και πατήσανε ένα Πάμε πίσω στην παιδική ηλικία. Η μαμά, κυρίαρχο πρόσωπο. Κεφαλονίτησα. Τη μητέρα μου ομολογώ ότι την ελάτρεψα σαν μητέρα και σαν πατέρα. Είναι λογικό, παρόλο που είχα τον πατριό μου δίπλα, ο ήταν για μένα θεό. Και πότε μπαίνει το μικρόβιο τη δημοσιογραφία. Μπήκε διότι μ' άρεσε η επικοινωνία πολύ. Μ' άρεσε πολύ η μουσική. Με έναν ε, γείτονα στην περιοχή της Κυψέλη, ε, Κυψέλης που ήταν τότε μια έτσι, καλή γειτονιά στην Αθήνα. Τώρα έχει γίνει πιο πολύ γειτονιά με ο μετανάστες έως πολλούς. Άρα μετακομίσατε από το κουκάκι. Μετακόμισαν, γιατί ε, Παντρεύτηκε η μητέρα μου. Πότε από την που παντρεύτηκε, ε, ένα σπίτι εκεί. Ε, με τον Μιχάλη τον Ιαμπίλη, έναν καλό φίλο, φτιάξαμε έναν ερασιτεχνικό ραδιοφωνικό σταθμό στα μεσαία κύματα. Πώ λέγονταν? Ράδιο Ρεφρέν. Ράδιο Ρεφρέν. Γιατί Ρεφρέν λεγόταν και το κατάστημα που, δίσκων που πούλαγε ε, με τον αδελφό του και την αδελφή του στο κέντρο τη Αθήνα, στην Ομόνια. Μέχρι που μα το βεβαίω η δικτατορία, γιατί απαγορευόταν. Αυτό ήταν πειρατικό. Mm -hmm. Από εκεί όμω άρχισε να μπαίνει το μικρόβι τη επικοινωνία. Γιατί μη γελιόμαστε. Ε, Βγάζαμε και τα ραντεβουδάκια μα mm -hmm. με τι αφιερώσει και με όλα αυτά που κάναμε και με τα τηλέφωνα. Ε, βέβαια. Ε, όμως ε, επειδή άκουγα με φανατικ... Φανατικά τότε Ραδιόφωνο Τις εκπομπέ του Νίκου του Μαστοράκη Όπως το Λεωφορείο ή η μελωδια για παράδειγμα ε, Έβαλε μια μέρα ένα διαγωνισμό ο Νίκος Έβαλε ήχους Και είπε να, γρά... να γράψουμε μια ιστορία πάνω στους ήχους Και οποίο κάνει την καλύτερη ιστορία Θα τον καλέσει να κάνουμε μια εκπομπή μαζί Και κέρδισα εγώ Γνώρισα τον Νίκο από τον Νίκο μπήκα στον χώρο του ραδιοφώνου και της μουσικής, όπου μια μέρα φοιτητή στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ανεβαίνοντας με τα πόδια, γιατί δεν υπήρχαν και τα πολλά χρήματα, για να πάω από στο σπίτι, πέρασα μπροστά από την εφημερίδα Έθνος, που είναι στο κέντρο της Αθήνας, αν δω Και στην προθήκη ήταν αναρτημένη η πρώτη σελίδα και η τελευταία σελίδα. Και λέω, δεν θα μπορούσα να γίνω δημοσιογράφος. Δεν ήθελα πολύ, Μπήκα μέσα, λέω, παρακαλώ πολύ, θέλω τον κύριο Διευθυντή. μικτάει ο ο λέει ο κύριο, φοιτητή είμαι. στον πρωτόροφο. Και ανέβηκα στον πρωτόροφο και έπεσα πάνω σε δύο θηρία. Γιάννη Καψή, διευθυντή τη εφημερίδα, μετέπειτα υπουργό εξωτερικών. Ναι. Και Σεραφίν Φιντανίδη, που έφτιαξε την εφημερίδα την, την Με πήραν την ίδια μέρα. Σα εξήγησαν. Γιατί, γιατί σα πήρανε, σα το εξήγησαν μετά. Μου το, έπω. αργότερα μου το είπε Γιάννη. Μου λέει ένα λόγο που σε πήρα είναι ότι δεν ήρθε με μέσον χτύπησε μόνο σου την πόρτα. Και αυτό είναι γεγονότα. Τάσο. Σε όλη μου τη ζωή, όπου και αν πήγα, όπου και αν πήγα, χτυπούσα πόρτε εγώ. Δεν θέλησα ποτέ να βάλω μέσω να βάλω κάποιο τρίτο. Άρα, 18 με 20 χρονών, ψηλό λίγνο αγόρι, φοιτητή, στο... μπήκατε στο έθνο. Μπήκα στο έθνο και το πρώτο ρεπορτάζ ήταν δραματικό. Δηλαδή. Ήταν η βραδιά εκείνη του Αγίου Νικολάου που είχαμε το χειρότερο ναυάγιο που έγινε ποτέ στην Ελλάδα. Το Ναβάγιο τη Φαλκονέρα. Που έγινε φέτο σειρά, που παίζεται τώρα σειρά στο Μέγκα και το δείχνει και. Το Ηράκλειο. Το Ηράκλειο. Ναι. Το Ηράκλειο. Το ναι. Και ήταν η βραδιά εκείνη όπου τότε οι εφημερίδε, όπω κάνει τώρα η τηλεόραση, που τρέχει να πάρει συνεντεύξει από του συγγενείς των θυμάτων. Ναι. Οι εφημερίδε τότε έκαναν και συνεντεύξει, αλλά και κλέβανε και φωτογραφίε των θυμάτων για να τι βάλουν προσωπάκια στην πρώτη σελίδα. Ήταν, ήταν η πρώτη μου... Το πρώτο σας ρεπορτάζ. Το πρώτο μου ρεπορτάζ. Και πού πήγατε για να το, για το ρεπορτάζ. Ακολουθούσα δηλαδή. τον ε, δημοσιογράφο ο οποίος πήγαινε από σπίτι σε σπίτι των ε, θυμάτων mm -hmm. Κώστας Χαρδαβέλας από τους που, κορυφαίους συναδέλφους ρεπόρτερς δημοσιογράφους mm -hmm. πραγματικός ρεπόρτερ και εκείνος ε, ε, έκανε τη συνέντευξη με την ε, σύζυγο mm -hmm. και εγώ έμπαινα μέσα, έβλεπα τη φωτογραφία και την έπαιρνα. Κάπω έτσι. Κλεψία. Πειρατεία. Ναι. Αλλά αυτό ήταν, ήταν το πρώτο μου ρεπορτάζ. Θέλω να μου πείτε πώ μπήκατε στην τηλεόραση. Γιατί εσεί υπήρξατε ένα από τα πιο γνωστά πρόσωπα τη ελληνική τηλεόραση πριν την ιδιωτική τηλεόραση. Στην ΕΡΤ. Ωραία. Ο Νίκο ο Μαστοράκη, με τον οποίο κρατούσα τι επαφέ. Ναι. Και επειδή βεβαίω μιλάμε για εποχέ όπου δεν μπορούσε να κάνει τίποτα άλλο. Ε, αποφάσισε να κάνει μία δεκάλεπτη εκπομπή με τέσσερα θέματα τα οποία ήταν ή καλλιτεχνικά ή αθλητικά ή κοινωνικά. Δεν είχαν καμία πολιτική που λεγόταν σήμερα. Και είναι η πρώτη φορά που η τηλεόραση τότε έβαλε τους ρεπόρτες στο δρόμο με το μικρόφωνο να κάνουν εισαγωγή στο θέμα και το κλείσιμο στο θέμα όπως το Terence Quick σήμερα. Και έτσι ξεκίνησε από εκεί. Μετά η δικτατορία του Ιωαννίδη με, με έκοψε από δημοσιογράφου, δεν μπορούσα να δουλέψω. Ε, σε λίγους μήνες ε, βρήκα δουλειά σε μια δισκογραφική εταιρεία και έκανα παραγωγές δίσκων. Σε ποια? Α? Η EMI Κολομπία. Α, στην EMI. Και έκανα δίσκους με την Αλέκα Κανελίδου, τον Αλέξη Μπίγαλη, την Πολίνα, τους Αγάπανθος, τον Γιάννη Κατέβα. Η δικτατορία γιατί σας έκοψε του Ιωαννίδη. Γιατί θυμάμαι τότε που ήσασταν στην πολιτική, που σα γράφανε διάφορα στα social media, ότι είχατε κάνει η συνέντευξη του Παντακού, α, 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 ναι, στην αυτό, ΕΡΤ. Αυτό, τε... αυτό, αυτό, αυτό που μου χρέωσαν οι άσποδοι φίλοι είναι ότι γίναγε η αποστολή από τη Σμύρνη, η αθλητική ομάδα η οποία είχε πάρει τα μετάλλια, πήγα στο αεροδρόμιο και εκεί ήταν μαζεμένη και η μισή κυβέρνηση τη Κούντα. Και πήρα τι δηλώσει όπω έκαναν και όλοι οι δημοσιογράφοι για όλα τα μέσα. Αυτό ήταν όλο. Αλλά να σου πω κάτι. Δεν με ενοχλεί το τι μου είπαν, το τι δεν μου είπαν. Το θέμα είναι ότι δύο μέρε πριν το Πολυτεχνείο, όπου εκεί είχαμε πράγματι και νεκρού και τραυματίε, χρειάστηκε να μεταφέρω δύο ανθρώπου στον πρώτο βοηθό. Περνούσα συμπτωματικά. Και είναι λογικό εκεί που του άφησα να, να, μου κρατήσουν και το όνομα. Ε, μετά. Για προφανεί λόγου μου είπαν ότι δεν μπορώ να σκότω το επάγγελμα. Το κάνα και σε άλλου δημοσιογράφου, δεν ήταν μόνο σε μένα. Και με την αποκατάσταση της δημοκρατίας το πρώτο πράγμα είναι να πάω να χτυπήσω πάλι την πόρτα της ΕΡΤ. Παύλος Μπακογιάννης ήταν τότε αναπληρωτής γενικός διευθυντή και να του πω ότι θέλω να γυρίσω πίσω στη δουλειά μου. Ο Παύλος με ήξερε από το φως των σπορ, με διάβαζε παλιά και από το έθνος. Μου είπε θα σας ειδοποιήσω κύριε Κούκη σε μια εβδομάδα και με ειδοποίησε την επόμενη μέρα. Και έτσι ξεκίνησε η μεγάλη μου η καριέρα στη, στα Δελτία Ειδήσεων μέσα από την ΕΡΤ. Αυτή ήταν η αρχή τη τηλεόραση. Παρά παράλληλα όμω κρατούσα πάντα και τι εφημερίδε. Δεν μπορώ χωρί εφημερίδα. Άρα στην ΕΡΤ ήσασταν από το 1974. 74... 74 ε, ναι, κάνοντα ε, κάνοντας και για λίγο καιρό και το Λούνα Πάρκ, mm. που είναι ένα κομμάτι και αυτό της ζωής μου. Τι κάνατε στο Λούνα Πάρκ. Ήμουνα ο παρουσιαστής που συνέδεε τα επεισόδια, αλλά με παιχνίδια. Μα με τους κρίκους, μα με το ψάρεμα, μα με τη σκοποβολή. Διέβασα ότι το 1973 κάνατε πέρασμα και σε μια ταινία με τον Βουτσά, ο αντιφασίστας. Ο Βουτσάς, ο Κώστας, επειδή σου είπα ότι στην αρχή της δημοσιαυκής μου καριέρας έκανε και καλλιτεχνικό ρεπορτάζ. Άρα τα βράδια πήγαινα στα θέατρα για να βγάλω ειδήσει να γράφω για την εφημερίδα. Υπήρχαν ηθοποίοι που με βοήθησαν πάρα πολύ. Και κάποια ώρα μου λέει και ο Κώστας Βουτσάς, να σου πω κάτι, κάνω ένα μια ταινία με τον Καραγιάννη, τον αντιφασίστα. Αλλά το story είναι: κάποιο δημοσιογράφο μου κάνει συνέλευση και εγώ με flashback θυμάμαι τα γεγονότα την εποχή του πολέμου. Θε να έρθει. Και πήγα και έκανα τον εαυτό μου. Και είχα πάρει και χίλιε δραχμέ τότε αμοιβή. Οπότε ξεκινάτε στην ΕΡΤ. ΕΕ, θυμάστε το πρώτο σα κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Πώ ήσασταν, τι ψυχολογία είχατε. Έχω την ψυχολογία που, είχα ακόμα, που έχω ακόμα και σήμερα. Εάν με βάλει αυτή τη στιγμή και μου πει: Λοιπόν, πάρα αυτά τα κείμενα. Κοίτα την κάμερα και ξεκίνα. Με το που πέφτει το σήμα ειδήσεων, η σφιγμή μου πάνε στου 100-120. Έχω τρομακτικό τρακ. Γιατί έχω τρακ, Γιατί σκέφτομαι καταστροφικά. Μην συμβεί κάτι στο διπλωματικό ειδήσεων που πρέπει όμω εγώ να το καλύψω, να μην φανεί. Με το που πέφτει το πρώτο ρεπορτάζ, που μπορεί να είναι ένα-ενάμιση-δύο ένα, ένα, λεπτά, παίρνω βαθιέ ανάσε και τότε ηρεμώ απόλυτα και δεν πάει να γκρεμιστεί ο κόσμο όλο γύρω μου και σεισμοί έχουν γίνει την ώρα που κάνω δελτίο ειδήσεων και ολόκληρο προβολέα κιλά ολόκληρα έχει πέσει δίπλα από το κεφάλι μου και έχει σκάσει το πάτωμα ε, και συναγερμός έχει χτυπήσει μέσα στο στούντιο κατά λάθο από κάποιον που κάπινε απ' έξω και χτύπησε ο συναγερμό μέσα. Δεν, δεν μασάω, δεν καταλαβαίνω. Καταλαβαίνετε την απήχηση που είχατε και την αναγνωρισιμότητα στον κόσμο. Μία μέρα εκεί που οδηγούσα πίσω από ένα τρόλεϊ, είχα βγει πια στην τηλεόραση, είδα δύο κυρίες οι οποίες καθόντουσαν στην πίσω πλευρά του τρόλεϊ, στο παράθυρο, και μιλάγανε και η μία έδειξε στην άλλη εμένα. Εγώ κατάλαβα λοιπόν ότι αρχίζει η περίοδο της αναγνωρισιμότητας, η οποία με πολύ περισσότερο πάνω στην εποχή του Αντένα. Mm αυτή η χρυσή δεκαετία, μη σου πω, 13 χρόνια του Αντένα με τον Μίνο Κυριακού. Εκεί ήταν η απογείωση. Αυτό πώς έγινε, πώς έγινε η μεταγραφή. Και δεν νιώθατε ότι ρισκάρατε, ήταν κάτι καινούριο η ιδιωτική τηλεόραση στην Ελλάδα τότε. Κάνεις μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Ήταν μια περίεργη εποχή τη ΕΡΤ. Διότι κάποια στιγμή έγινε η μεγάλη αλλαγή. Και μέσα στη μεγάλη αλλαγή, μπήκε όλο το λεφούσι από Πασόκ μεριά. Και φύγανε πολλοί που πιστεύανε στη Νέα Δημοκρατία. Όμως ο Αντρέας Παπανδρέου, τον οποίο τον είχα δει λίγες μέρες αργότερα σε ένα ταξίδι ως Πρωθυπουργό και υπουργό Άμυνα στις Βρυξέλλες για μια ανατοϊκή σύνοδο που μου είχε πει ότι κύριε Κούκη είστε πιο ευπρεπής δημοσιογραφικός μου αντίπαλος είχε δώσει οδηγίες στον Κούκη και τον πειράξετε ήμουν από τους λίγους που δεν χάσαν τη δουλειά τους. Όμως, και όχι μόνο αυτό, αλλά με είχαν και πρωτοκλασσάτο και στις ειδήσει και στις εκλογικέ βραδιές. Ήμουν μια χαρά μέχρι το Χέρφιλτ. Και όταν ο Παπανδρέου πήγε στο Χέρφιλτ, οι βαμένοι του Πασόκ, η Πρωτεριανοί του Πασόκ, βρήκαν την ευκαιρία να με ξυλώσουν. Αλλά να με ξυλώσουν πώς, δηλαδή να με βάλουν στον πάγο γιατί δεν μπορούσαν να με απολύσουν. Την εποχή εκείνη βγαίνει δήμαρχος ο Μιλτιάδης Σέβερτ και εγώ βγαίνω δημοτικός του σύμβουλος. Γίνομαι αντιπρόεδρος στο δημοτικό συμβούλιο και μετά γίνε και αντιδήμαρχος του. Και ο Μιλτιάδης ήταν ο, ο άνθρωπος ο οποίος πρώτος έφτιαξε τους ιδιωτικού ζεδιοφωνικούς σταθμού. Και ο επόμενος ζεδιοφωνικός σταθμό ήταν του συγκριτήματος Λαμπράκη, το ΠΕΦΕΜ, και ο αμέσω επόμενο ήταν ο Αντένα του Μήνου Κυριακού με το που βλέπω ότι ο Αντένα κάνει σταθμό, εγώ δεν ήξερα τον κύριακού, πού να τον ξέρω. Πήγε και χτύπησα την πόρτα. Και λέω, Μήπω έχετε μια θέση να έρθω κι εγώ να δουλέψω εδώ. Και μου είπε ο Ιάσονα Μοσχοβίτη, που ήταν γενικό διευθυντή, Έχουμε, είμαστε πλήρει. Γιατί πρέπει να έχουμε 100 εργαζόμενου και είμαστε ήδη 100. Όμω μετά από τέσσερι μήνε με φωνάξανε. Κάνανε κάποιε αλλαγέ στο πρόγραμμα. Με θυμήθηκε ο Ιάσονα με σύσταση του Κυριακού, ξέρει ξεκίνησε η πολύ μεγάλη μου καριέρα στον Αντένα από το ραδιόφωνο. Και όταν του μήνου του Κυριακού του κάθισε η ιδέα να κάνει και τηλεόραση, καταλαβαίνει ότι ήμουν ο πρώτο που του είπε: Έλα να βάλει χέρι βοηθεία. Και έτσι πέβαλα την παρέτησή μου από την ΕΡΤ. Όσο ήσασταν τόσα χρόνια στην ΕΡΤ, κρατική τηλεόραση, άλλε εποχέ δεν είχατε βιώσει παρεμβάσει από κυβερνητικού παράγοντε για τα δελτία. Το μεγάλο το πρόβλημα ήταν αυτό, Τάσο ήταν το μεγάλο το πρόβλημα. Διότι αυτό που νιώθαμε επί νέα δημοκρατία με Κωνσταντίνο Καραμαλή, το νιώθαμε ακόμα περισσότερο επί Πασό Καντρέα Παπανδρέου. Έχω δει βίντεο σα με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Τι θυμάστε από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή και στη σχέση του με του δημοσιογράφου και μαζί σα. Ε, για μένα ήταν ο πολιτικό μου πατέρα. Δηλαδή, μέχρι και τα σχεδόν τα τελευταία του, τι τελευταίε εβδομάδε, ε, Μιλάγαμε στο τηλέφωνο. Είχα το προνόμιο να έχω κοιμηθεί και σπίτι του στην πρώτη Σερών, το πατρικό του σπίτι. Είχα το προνόμιο να, συ, να, να συνταξιδεύω μαζί του στο ίδιο αυτοκίνητο. Με αγαπούσε ιδιαίτερα ο καναμέλι. Και ήμουνα ο αποκλειστικό του ρεπόρτερ, όπου και αν πήγαινε ο πρωθυπουργό. Όταν έγινε πρόοδο Δημοκρατία, τον συνόδευε παντού ο Κώστας Σερέζης. Αυτό πήγα να σας πω ότι θυμάμαι ότι είχε μια πολύ στενή σχέση με τον Κώστα Σερέζη, το συμπατριώτη μας. Μετά, με, μετά από μένα, όταν έγινε πρώτη ήταν ο Κώστας Σερέζης, που δεν σημαίνει όμως ότι και εγώ δε, τον, τον έβλεπα τακτικά. Ναι. Το πολύ συχνά και μιλάγαμε στο τηλέφωνο και μάλιστα δεν είναι μόνο αυτό. Με έπαιρνε και ο ίδιος απευθείας, δεν έβαζε τον Θόδωρο. Ναι. Σε, σε Σταθερά τότε δεν είχαμε κινητά Μ' αγαπούσε πάρα πολύ και μου, είχε, και, και μου έδωσε και μαθήματα Πολιτικής στάσης και συμπεριφοράς Όπως για παράδειγμα μου είχε πει Σε μια κουβέντα που κάναμε πάνω Να μην είμαι αριστερόφοβος Κάναμε μια κουβέντα για τον Παπανδρέου mm -hmm. Και καταλήξαμε στην αριστερά Και μου λέει να μην είμαι αριστερόφοβος Διότι Η αριστερά μπορεί να είναι Ό,τι είναι Αλλά ποτέ θα αγγίξει Τα χρήματα από το κράτος είναι έντιμοι άνθρωποι στη διαχείριση του δημοσίου χρήματο. Σα δυσκόλεψε ποτέ κάποια είδηση που έπρεπε να εκφωνήσετε από συναισθηματική άποψη. Ε... Ναι. ναι, ναι. Πρόεδρο Δημοκρατία, ο Κώστα Καραμπαλή. Στα τέλη, τα πολύ τελευταία του χρόνια. Και γίνεται η γιορτή τη Δημοκρατία 23 του μήνο. Υπόψη να του είχα πει κάποτε, επειδή μιλάμε προ ένα κυπριακό κοινό. Γιατί πρόεδρο το εκεί Κύπρος μακράν» τον είχε ρωτήσει για το θέμα αυτό. Το γνωστό θέμα. Η ναι, θρηλυκή φράση του, ότι η Κύπρος είναι μακριά. Και μακρύα. μου είπε «Μα δεν προκάλεσα εγώ την εισβολή. Σε 15 μέρες τι να να κάνουμε». Και έμεινε εκεί η κουβέντα. Και δεν μπορώ να πω τίποτα παραπάνω. Ήρθε η ώρα λοιπόν επάνω στη ε, στιγμή που ο πρόεδρος Δημοκρατίας έρχεται mm -hmm. και πρέπει να κατέβει όλα τα σκαλιά για να κατέβει κάτω στον κήπο του Προεδρικού Μεγάρου να χαιρετήσει τους καλεσμένους του. Κόσμος πολλή. Και κάπου στη μέση, έτσι όπως είμαστε στον αέρα, επειδή τον ήξερα καλά, τον βλέπω ότι δεν πατούσε καλά. Και λέω από μέσα μου, Χριστέ μου θα πέσει. Και πράγματι, τον βλέπω να γέρνει. Και εκεί ο Γέρος Παπαδόπουλος mm -hmm. αλλάζει το πλάνο, έδειξε τον κόσμο κάτω, και να έχω το άγχο εγώ τώρα. Τι απέγινε. Έπεσε, δεν έπεσε, τσακίστηκε, δεν τσακίστηκε. Μέχρι που κάποια στιγμή τον είδα πια όρθιο κάτω. Σ στον κήπο. Αλλά είχαν περάσει όμως τρία λεπτά περίπου. Ναι, αυτή ήταν ίσω η, η πιο δύσκολη στιγμή στη τηλεοπτική μου καριέρα. Η πιο τραγική είδηση που θα λέγατε ότι έχετε εκφωνήσει όλε αυτέ τι δεκαετίε. Δεν ήταν στην τηλεόραση, ξέρει, ήταν στο ραδιόφωνο. Το βράδυ βεβαίω αναπαρήθηκε στην ε, τηλεόραση. Mm -hmm. 26 Σεπτεμβρίου του 1989. 8 παρα 10 το πρωί. Χτυπάει το Ιντερκόμ, το, το ενδιάμεσο που είχαμε με την αίθουσα σύνταξη. Και έτσι όπως ήμουν στον αέρα, στο μικρόφωνο, το ανοίγω. Και γιατί ήταν πολύ επίμονο. Κατάλαβα ότι κάτι έτρεχε. Και λέω ναι, μου λέει, Τέρεν, κυρίε και κύριοι, ακούγονταν η φωνή του μέσα από το Ιντερκόμ. Έχουμε πολιτική δολοφονία από τη 17 Νοέμβρη. Το λέω και ανατριχιάζω. Πού Γιώργο? Στο κέντρο της Αθήνας. Και το μυαλό μου πήγε στον Παύλο τον δεν είπα το όνομα. Επανέρχομαι σε λίγο με νεότερες ειδήσει. Οκτώ και πέντε ξαναβήγε και μου λέει Παύλος Μπακογιάννης. Δολοφονήθηκε πισόπλατα από τα καθάρματα της 17 Νοέμβρη Τάσο. Ο Ξηρός στο Σβέρκο και ο Κουφοντίνας στην Πλάτη, ο οποίος ανέβηκε από τα κάτω τα σκαλιά. Γιατί πήγε το μυαλό σας αμέσως στον Μπακογιάννη. Δεν έχω ιδέα. Α, μ, ε, ίσως επειδή ο Παύλος ήταν και ο αρχιτέκτονας mm. που έδεσαν δεξιά και αριστερά για πρώτη φορά, Μητσοτάκη Φλωράκη Κύρκο και έγινε κυβέρνηση Εθνική Ενότητα τότε, το 89 το καλοκαίρι, με τον Ζανετάκη Πρωθυπουργό, που ήταν αρχιτέκτονα από κάτω ο Παύλο. Μη μου πει τώρα πώ και γιατί, διαστητικά. Το θέμα ποιο είναι, ότι όταν έγινε η δίκη τη 17 Νοέμβρη, κατέθεσαν τα δύο του παιδιά. Ο Κωνσταντίνο Μπακογιάννη, μέχρι πρώτη ω δήμαρχο Αθηναίων, και η Αλεξία Μπακογιάννη. Και ο Κωνσταντίνος είπε το εξή στο δικαστήριο. Ότι ήμουν σε σχολικό λεωφορείο, πήγε σχολείο με τα αδελφή μου. Ο οδηγό άκουγε την πρωινή γραμμή με τον Τέραν Κουικ Και ακούσαμε από τον Τέραν ότι δολοφονήθηκε ο, γιο, ο πατέρα μα. Το έχω ενοχέ απέναντι σε αυτά τα δύο παιδιά που λατρεύω και στον Κωνσταντίνο και στην Αλεξία και έδωσα μεγάλη μάχη κατά αυτό το καθαρμάτων του 17 Νοέμβρη. Μεγάλη μάχη. Μεγάλη. Είχα και απόπειρε εναντίον μου. Αυτό είναι γεγονό. Υπάρχουν στα κοιτάπια τη αστυνομία. Δεν του χαρίστηκα καθόλου. Και όταν πιάσαν τον ξηρό στον πειραία, και να... να. να να, διαλύεται η 17 Νοέμβρη σιγά σιγά, χωρί να έχουν πιάσει ποτέ όμω του ηθικού αυτούργου. Δεν μιλάω του φυσικού. Αν θεωρείτε ηθικού... ότι υπάρχουν και ηθικοί, ε. Βέβαια. Βέβαια υπάρχουν. Άρα δεν είναι ο κουφοντίνο και ο ξηρό στα είναι, μυαλά. Είναι, αυτοί είναι οι εκτελεστέ. Είναι η συμμορία. Είναι η συμμορία η οποία κλέβει και τράπεζε για να μπορεί να χρηματοδοτείτε Βεβαίω με τα ιδεολογικά του. Καμία αντίρρηση. Υπήρχαν όμω και ηθική αυτούργια από πίσω. Αυτή είναι η φυσική. Που πάει κάπου το μυαλό σα. Όχι, ας... ε, δεν θα ήθελα. Γιατί... Όχι να πείτε, αλλά αν, αν πάει κάπου το μυαλό σα. Θα σου πω πάντω ότι ήταν τέτοιο, τέτοια πολύ ενασχόλησή μου με το θέμα αυτό. Mm ώστε τότε, όταν δολοφονήθηκε ο Μπακογιάννη, ζήταγα συνέχεια από το μικρόφωνο του αντένα του ραδιοφώνου να υπάρξει ε, συμβούλιο κυβερνητικό εθνική ενότητα που να ασχοληθούν με το θέμα τη τρομοκρατία. Με δέχτηκε ο Φλωράκη στο γραφείο του ΚΚΕ, ΚΚΕ. Και μάλιστα μου είπε την εξή φράση που τη λέω για πρώτη φορά. Μου λέει: Τέλο, δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω πώ δεν μπορούν να βρουν δέκα ανθρώπου οι οποίοι σκοτώνουν. Εμεί Σαν κουκουέ, όταν ήμασταν στην αντίσταση ή στην παρανομία, την επόμενη μέρα κάποιο μα κάρφωνε και μα πιάνανε. και δεν μπορούν να βρουν αυτού του δέκα. Δεν είχε άδικο. Οι αποπείρε εναντίον σα. πώς έγιναν. Να ε, σου πω, μικρή σημασία έχουν, διότι. Όχι, ήταν. Και, και τουλάχιστον τις δύο που γνωρίζω, με από φυσική επαφή, ήταν με αυτοκίνητα και με, με, με αυτοκίνητα που πλησίασαν και με ήταν με μοτοσυκλέτα. Αλλά... Πώ γλιτώσατε, είχατε ασφαλεία. Είχα ασφαλεία. Ναι. ναι. Είχα ασφαλεία για ένα πολύ σημαντικό λόγο. Είχα να πλήσει και το γιο μου. Έλειπα σε ένα νησί στι Πέτσε και με ειδοποίησαν από το τηλεφωνικό κέντρο του Αντένα ότι έλαβαν ένα τηλεφώνημα ότι ξέρουμε ότι ο πατέρα του λείπει. Να ξέρει ότι ο το γιο του δεν θα παρέσει καλά που είναι μόνο του εδώ. Τότε ο Ρίτσαρτ ήταν 16 χρονών και μου τον φέρανε κουβαλτό με στη νύχτα στι πέτσε κοντά μου. Θα πω ότι πέρασαν διάφορα τέτοια. Μετά ήσασταν υπουργό του... στη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ ή κάποια μέλη του ΣΥΡΙΖΑ έχουν δεχθεί έντονη κριτική ω πιο ανεκτική στο κουφοντίνα, στο ξηρό κτλ. κτλ. Ισχύει, πιστεύετε αυτό. Δεν θα μπορούσα ποτέ αυτό το θέμα να το βάλω σε επίπεδο Τσίπρα. Το ξεκαθαρίζω. Ή τη ομάδα Τσίπρα. Το ξεκαθαρίζω. Το ότι υπήρχαν εκείνοι οι οποίοι θεωρούσαν ότι πρέπει να υπάρχουν και επαναστάτε οι οποίοι να δολοφονούσαν. Ναι, ναι υπήρχαν. Αυτό είναι γεγονό. Και το έχω πει. Αλλά του μαζεύαν όσο μπορούσαν περισσότερο. Και πολύ περισσότερο όταν συγκυβερνούσαν με τον Πάνο τον Καμένο, ο οποίο και αν δεν είχε κάνει δύο φοβερά βιβλία ο Πάνος, για το θέμα της 17 Νοέμβρη. Συνεπώς, μέχρι, μέχρι εκεί που τις έπαιρνε. Γι' αυτό λέγαμε ότι μέσα σε αυτή την κυβέρνηση οι ανεξάρτητοι Έλληνε είμαστε τον αναγκαίο καλό. Ποιο ήταν αναγκαίο καλό, το καλό για την Ελλάδα. Σφίγγαμε τα λουριά, όπου τα πράγματα ήταν σιριζέικα. Βάζαμε κι εμεί τα δικά μας και τους σφίγγαμε τα λουριά. Εσείς πώς βιώσατε αυτή τη συγκατοίκηση με ΣΥΡΙΖΑ, με ένα αριστερό κόμμα. Δεν είχατε έτσι κάποιους αρχικά. Ήταν η εποχή της Μνημονίων, άλλο πράγμα. Και έπρεπε η, η Ελλάδα να αποκτήσει μια κυβέρνηση. Αποφάσισε ο Πάνος ο Καμένος να συνεργαστεί με τον Άλεξ Τσίπρα. Mm -hmm. Είχαν κάποιε καλέ σχέσει και κοινού προσανατολισμού που είχαν να κάνουν με τα μνημόνια κυρίω. Ξέραμε όμω ότι μπαίνοντα αυτή την κυβέρνηση θα είχαμε τα προβλήματά μα. Και προέκυψαν πολλά. Και μάλιστα ήμουν στην αρχή, το πρώτο 1,5 χρόνο, υφυπουργό παρά το Πρωθυπουργό. Και, και, για, και, γιατί με επέλεξε ο Τσίπρα παρά τον Πρωθυπουργό, Επειδή ήμουν πάρα πολύ φίλο με τον Υπουργό παρά τον Πρωθυπουργό, τον Αλέκο το Φλαμπουράρι, μα έβαλε του δύο να είμαστε τα αμορτισέρ. Όπου υπήρχε πρόβλημα να είμαστε στα δύο κόμματα, να μπορούμε να τα επιλύουμε τα προβλήματα αυτά. Ε, είχαμε στα θέματα τη. Ε, του Σκοπιανού, τη Μακεδονία. Αυτό προέκυψε αργότερα. Αυτό προέκυψε αργότερα. Και αυτό σα κοστίσε και τη διαγραφή σα από το κόμμα. Δεν είχα διαγραφή, μου είχαν θέσει, ότι έχω θέσει τον εαυτό μου εκτό κόμματο. Εγώ πίστευα ότι παρόλο που, που σαφέστατα με ενοχλούσε το θέμα του ονόματο και τους του σφετερισμού του ονόματο, κάποια στιγμή έπαινα να αναλυθεί το θέμα αυτό. Και νομίζω ότι ο Νίκο Οκοτζιά, που πήρε την σχετική πρωτοβουλία, πριν αρχίσουν να μα πιέζουν οι ξένοι, έκανε άριστα, δεδομένου ότι όλη η πίεση μετά έπεσε πάνω πάνω στου Σκοπιανού και στο Ζάεφ. Πιστεύετε δηλαδή εκ των υστέρων πόσα χρόνια είναι περίπου, τρία Από 4. το 2018. 10... Ότι καλώ έγινε, καλώς έγινε η συμφωνία των Πρεσπών. Έγινε καλώ με ποια έννοια μέσα σε όλα. Το ότι. <laughs> δεν θέλω να αναφερθώ σε στοιχεία τα οποία δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα από τα πόρτα του Υπουργείου Εξωτερικών. Αλλά το όνομα, είτε Νότια Μακεδονία, είτε Νέα Μακεδονία, είτε Βόρεια Μακεδονία, είχε διακινηθεί και από προηγούμενε κυβερνήσει. Και το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι το 1978, σε μία σύσκεψη που έγινε από τον ΟΗΕ για την για συντόμευση της ονομασίας των κρατών και των γλωσσών, με τύχε και η Ελλάδα, Αποδεχθήκαμε να λέγονται Μακεδονία και η γλώσσα μακεδονική. Υπέσαι σητώση... τόσο. Πικαραμαλί. Δηλαδή. Πικαραμαλί. Επειδή Επί... τον επικαλεστήκατε τότε όταν βγαίνατε στι τηλεόραση και τον ναι, το... λιγμό ναι, του. Ναι, αλλά ναι. αυτό το, 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 το μάθαμε πολλά χρόνια αργότερα. Άρα, δικαιώθηκε ο γέρος Μητσοτάκη που ήθελε να το λύσει από το 90, ή που έλεγε ότι έπρεπε να λυθεί από τότε. Και λέγοντα και το εξή ότι μετά από 10 χρόνια πίσω θα το θυμάται. Γιατί πώ θα Νομίζω ότι ναι. Νομίζω ότι ναι, ότι δικαιώθηκε. Και γι' αυτό λέω ότι αντιλαμβάνομαι πλήρω τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίο στην προεκλογική περίοδο του 19 έλεγε ότι εγώ δεν τη δέχομαι. Μάλλον δεν μπορώ να, την, να, να κάνω κάτι δεδομένο πια ότι είναι συμφωνία μεταξύ, είναι μια διακρατική συμφωνία, δεν μπορώ να τη διαλύσω. Όμω θα βάλω βέτο για να μην μπει η Βόρεια Μακεδονία, να μην αρχίσει η διαπραγματεύσει με, με την, Ευρώπη. Mm. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που μετά, όταν έγινε πρωθυπουργό και βλέποντα πια ότι δεν υπάρχουν και οι Τούρκοι. Φύγανε οι Τούρκοι από τα Βαλκάνια, με ξέρει στην Αλβανία. Αυτό ήταν το μεγάλο πρόβλημα. Τάσο δεν ήσουν εσύ μαζί μου όταν εγώ πήγα να αποχαιρετήσω ω εκπρόσωπο κυβέρνηση τον. Ε, βούλγαρο πρόεδρο Δημοκρατία, ο οποίο με είχε ένα δεκάλεπτο στην αίθουσα των επισήμων, οι δυο ήμασταν, στα αγγλικά μιλάγαμε, και να, να, μου λέει: Σε παρακαλώ πολύ, ψηφίστε το, κλείστε το θέμα αυτό. Πρέπει να φύγουν οι Τούρκοι από τη γειτονιά μα. Υποφέρουμε. Γιατί όλη η νότια Βουλγαρία έχει μουσουλμανικό πληθυσμό, όπω είναι η Θράκη δική μα. Άρα δικαιώθηκε ο Τσίπρα, θεωρείτε, ή θα δικαιωθεί. Η ιστορία θα το δείξει. Πρέπει να ξέρει ότι από την Κυπριακή Δημοκρατία με όποιο πολιτικό πρόσωπο μίλησα, και το λέω με όποιο, με όποιο πολιτικό πρόσωπο μίλησα τότε, γιατί mm. ήμουν ευθυπουργό εξωτερικών, όλοι μου λέγανε, κάνατε άριστα. Ξεμπλέξατε με του Τούρκου από πάνω και τώρα μα έχουν μείνει μόνο στο Αιγαίο. Με όποιον και να μίλησα και καταλαβαίνει για ποιου μιλάω. Πώ θα χαρακτηρίζεσαι το Τσίπρα, Έναν άνθρωπο έντιμο. Οπότε όταν έδινε το λόγο του, ήταν ο λόγο του. Πώ αξιολογεί. Αυτό που ζούμε σήμερα, το φαινόμενο κασελάκι, είναι ένα κατασκεύασμα του Τσίπρα και της ομάδας του. Δεν ξέρω από πώς μας ήρθε φυτευτός από το πουθενά. Ε, λένε πάντως ότι είναι από το Τσίπρα. Σύμφωνα, αλλά δεν το έχω ελέγξει. Δηλαδή, μάλλον δεν μπόρεσα ποτέ να βγάλω ε, διασταυρούμενα την πληροφορία αυτή. Άρα, άρα δεν, δεν μπορώ να το πω. Δεν πάβει όμως, ναι, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, ότι να, να είναι συμπάθεια του Αλέξη, αλλά και ο Αλέξης δεν στη διαδικασία την εκλογική να βγει ή να μην βγει ο Κασελάκη. Αν κρίνω από τη στήριξη Νίκου Παπά, μάλλον ανακατεύτηκε. Θα μπορούσε, αλλά δεν το ξέρω. Πώ σου φαίνεται ο Κασελάκη, μπορεί να κάνει πράγματα, είναι το διαφορετικό, μπορεί να είναι αυριανό πρωθυπουργό. Έτσι όπω συμπεριφέρεται τώρα. Από ό,τι βλέπουμε μέχρι στιγμή. Είναι γεγονό πάντω ότι στην βάση, όχι στους στα μέλη, στη βάση έχει προκαλέσει ένα θετικό σοκ. Ο κόσμος δεν τον ψήφισε έτσι, αέρα πατέρα, mm -hmm. έβλεπε κάτι το καινούριο. Και ήθελε κυρίως να απαλλαγεί από τις παρεούλες, από τις νοσές παρεΐτσες, με τις παροπίδες, οι οποίοι λέγανε σε δημόσιες συγκεντρώσεις ότι «Α, εμείς είμαστε ακόμα αριστερό, δεν χάνουμε την ιδεολογία μας». Με τα αυτιά μου έχω ακούσει έτσι το να το λέει σε προεκλογική συγκέντρωση παραμονή των εκλογών του 19. Δεν με νοιάζει. Και 3% να είμαστε δεν με νοιάζει. Και 3% να είμαστε δεν με νοιάζει. Αρκεί να είμαστε εκεί αριστερά. Ο κόσμος, λοιπόν από κάτω, ο οποίο έβλεπε και σε μια τετραετία την κυβέρνηση Μητσοτάκη να έχει χειριστεί πολλά πράγματα που ενόχλησαν από υποκλοπέ, η, η σύγκρουση των τρένων στα τέμπη ε, και ό,τι άλλο. Καλά, το θέμα του κορονοϊού Νομίζω ότι ο χειρισμός έγινε όπως έγινε σε όλα τα κράτη. Ναι, του, 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 τα, του χρώσανε πολλά. Άρα, κάπου ε, ο, ο κόσμος από κάτω ήθελε πραγματικά κάποιες αλλαγές, τουλάχιστον στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που κοιμότανε. Η αντιπολίτευση από το 19 και μετά περίπου κοιμότανε. Και αυτό βεβαίω το χρώνεται και ο, Τσίπου, και ο, και ο Τσίπρας. Δεν, δεν, δεν έχω καμία αντίρρηση από αυτού. Ναι. Και είναι λογικό. Και ο, ο Κασελάκης... Την και έρχεται λοιπόν ο Κασελάκη, ο οποίο φέρνει τι Αμερικανίε του, φαίνει έναν νέο τρόπο επικοινωνία. Ε, ε, λέει αυτά τα οποία έλεγε, τα οποία προφανώ συναρπάζουν τον απλό ψηφοφόρο τη αριστερά και όχι του παροπηδάτου. Και βγαίνει με δύο εκλογικέ διαδικασίε, σε δύο συνεχόμενε Κυριακέ, πρόεδρο του κόμματο. Και από κάτω να του πριονίζουν τα, τα πόδια, οι ίδιοι που πριονίζαν και τα πόδια του, 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 του Τσίπρα. Μην γελιόμαστε τώρα. Εσύ ως άνθρωπος της επικοινωνίας, πώς βλέπεις την επικοινωνία που χρησιμοποιεί ο Κασελάκης. Καλή σε μερικές περιπτώσεις, εξόχως κατακριστική σε άλλες. Θα σου πω τι μου έκανε εντύπωση. Αν θυμάσαι, τη βραδιά των δεύτερων αυτοδιοικητικών εκλογών, που χάθηκε από τη Νέα Δημοκρατία, ο Δήμος Αθήνας, η Θεσσαλία, η Θεσσαλονίκη κλπ, βγήκε το βίντεο του Κασελάκη το οποίο το έκανε με... Προφανώς ο Τάιλερ του το τραβούσε το βίντεο αυτό. Καθισμένος στη λιμουζίνα του, στο πίσω κάθισμα, στη Νέα Υόρκη. Ε, όχι ρε φίλε, δεν γίνονται έτσι τα πράγματα. Σταμάτα. Μπε σε ένα γραφείο, κάντε σαν αρχηγό κόμματο αυτό που θες να κάνει και στείλ το. Μη μου το κάνει Αμερικανιά. Δηλαδή, φτάσαμε σε ένα σημείο. Ένα αριστερό κόμμα το οποίο ναι, θέλει από, από, τη βάση του να δει αλλαγέ. Καμία αντίρρηση. Αλλά αν τις να τι δει αυτέ αλλαγέ και με πολιτικό νόημα και με, πολιτικά, με, με, με πολιτικό περιεχόμενο. Μέχρι στιγμή δεν, 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 δεν ακούγεται από πλευρά ΣΥΡΙΖΑ λόγο πολιτικό. Ακούγεται μόνο το αν ο Κασελάκη πάει γυμναστήριο, αν ο Κασελάκη ε, 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 βγαίνει βόλτα με το σκυλί του, αν ο Κασελάκη θα κάνει με τον Τάιλερ ε, δύο παιδιά αγόρια με πάνθε μητέρα. Και όλοι ασχολούνται με το θέμα αυτό και είναι κρίμα για την αριστερά. Εγώ δεν είμαι αριστερό. Αλλά δεν μπορώ να βλέπω ταξιωματική αντιπολίτευση να σέρνεται πάνω σε αυτού του είδου δηλώσει. Θα μου πει, και τα μίντια. Είναι και φταίνε. το καινούργιο κοσκινάκι μου ναι, και μπορεί να σε κρεμάσω. Αλλά φταίνε όταν ο άλλο του δίνει το φαγητό στο πιάτο και του λέει τα και πέστε να. Αυτά δεν είναι. Άρα, άρα θέλει πολύ δρόμο για να μπορέσει να αποκτήσει, αν θέλει, την... όχι τη σοβαρότητα μόνο. Την. Ε... Το βάθος. Ναι, ναι το, το, το βάθος βάθος. που πρέπει να έχει ένας που είναι, που είναι αρχηγός ενός τέτοιου πολιτικού κόμματος. Το επεισόδιο με τον Γιώργο Αυτιά, πώ το είδε όντα δημοσιογράφο βετεράνο, εσύ. Τι είπε, Αυτιά. Ε, και στο γυμναστήριο που θα πάει στην. Ο στο ο στρατο... Υπάει, για μένα το αυτονόητο. Τι μελετήσατε. είπε ότι όπω τον κυνηγάνε τα τουρκικά κανάλια παντού, θα τον κυνηγήσουν και έξω από το που θα πάει. Στο γυμναστήριο. Και στρατόπεδο. Δηλαδή μπορούν να έχουν και από κινητά τηλέφωνα. Εγώ νομίζω έτσι το είδα. Ο Γιώργο, επειδή τον ξέρω χρόνια τώρα και είναι και μαθητή μου Γιώργο, από τα χέρια μου βγήκε. Δεν θα μπορούσε ποτέ να, να αποτυπώσει ομοφοβικά ή τέτοιου είδους ε, αμοφοβικές απόψεις. Ποτέ. Σήμερα, Τέρενς uh, Κουικ, τι είσαι πολιτικά. Είσαι ΣΥΡΙΖΑ. Είσαι Νέα Δημοκρατία. Πλάκα μου κάνεις. Τι, τι είσαι. Νομίζω ότι, ξέρεις, τρία πράγματα δεν θα μπορούσα ποτέ να αλλάξω. Την ομάδα. Ε, 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 αυτό να λέγεται. <χε> τη θρησκεία μου και τις πολιτικές μου ρίζες. Από εκεί και πέρα, όμως, έχοντας περάσει... Μέσα από τον πολιτικό χώρο, ανεξάρτητα με το αν ήμουνα πραγματικά για μένα πολύ μεγάλη τιμή του να του Υπουργείου Εξωτερικών, που είναι ένα, μια άλλη Ελλάδα, και να έχω και υπουργό τον uh, Νίκο τον αλλά να είμαι και μαζί με τον πάνω τον Καμένο, ο οποίο ήταν ένα εξαιρετικό υπουργό άμυνα και αγαπούσε την Κύπρο ιδιαίτερα, όπω και ο Κοντζιά αγαπούσε την Κύπρο ιδιαίτερα. Επειδή γνώρισα από μέσα του πολιτικού και τα κόμματα, το πώ λειτουργούν, δεν θέλω να έχω καμία σχέση από μέσα με κόμματα και με πολιτικού. Θέλω να του έχω απέναντί μου ω δημοσιογράφου, ελέγχοντα την εξουσία στο πλευρό του πολίτη. Γιατί οι 7 στου 10 από του πολιτικού πιο πολύ ασχολούνται με τον εαυτό του και με τα ρουσφέτια του και λιγότερο με την Ελλάδα και με τα προβλήματα των πολιτών. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνω ξανά οτιδήποτε που να, αφορούν, να αφορά την πολιτική. Τόση απογοήτευση, τόση έτσι... Ε, δεν, είναι, δεν είναι απογοήτευση. Θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω άλλα επίθετα, αλλά σέβομαι και εσένα και την εκπομπή και το κανάλι και, και την αρχή ραδιοτηλεόραση. Μην ρίξεις κανιά καμπάνα. Κύριε Κουίκ, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί τέτατετ στον Αλφα με τον Τέραντ Σκουίκ. και σεισμοί έχουν γίνει την ώρα που κάνω δελτίο ειδήσεων και ολόκληρος προβολέας έχει πέσει δίπλα από το κεφάλι μου και έχει σκάσει το πάτωμα. Και έδωσα μεγάλη μάχη κατά αυτό το καθαρμάτο του 17 Νοέμβρη. Είχα και απόπειρες εναντίον μου, Δεν είναι γεγονός. Υπάρχουν στα κοιτάπια της αστυνομίας. Μπορεί να ήμουν υφυπουργό τη ελληνική δημοκρατία, αλλά υπηρετούσα ταυτόχρονα και τα συμφέροντα τη Κύπρου όπου και αν πήγαινε με εντολή του Νίκο Κοτζιά. Ακούγεται μόνο το αν ο Κασελάκη πάει γυμναστήριο, αν ο Κασελάκη ε, 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 βγαίνει βόλτα με το σκυλί του, αν ο Κασελάκη θα κάνει με τον Τάιλερ ε, δύο παιδιά αγόρια με πανθετή μητέρα. δεν θέλω να έχω καμία σχέση από μέσα με κόμματα και με πολιτικούς. Επιστρέψαμε στο απόψηνό μας τέταρτο στον Αλφα με τον δημοσιογράφο Τέρεν Κουίκ. Κύριε Κουίκ, πε μου για την κυπριακή πολιτική σκηνή. Την παρακολουθεί κανονικά, λες και είσαι Κύπριο. Ζούσε στην Κύπρο τα τελευταια 25 2,5-3 χρόνια, δούλευε εκεί. Καταρχά, προέβλεψε την εκλογή Νίκο Χριστοδουλίδη. Για να είμαι ειλικρινή, ήμουν από εκείνου που συμβάδιζα με ένα μεγάλο όγκο του κυπριακού λαού που θέλαν την αλλαγή. Διότι έπεσα με το που ξεκίνησα την καριέρα μου στον Έξτρα, έπεσα επάνω στο Αλτζαζίρα, στο σκάνδαλο. Και από εκεί βγήκανε πολλά. Δηλαδή, χαρακτηριστικά έλεγα σε φίλους μου μετά από 6-7 μήνες, ότι στην Κύπρο είναι σαν να κολυμπάω και σε κάθε απλωτή να κουμπάω ένα σκάνδαλο. τι δεν γινότανε. Τα μυριάωσα. Και ακόμα και τώρα, ακόμα και τώρα που μιλάμε, βλέπω ότι παρόλο που γίνεται μια προσπάθεια με την Επιτροπή η οποία έχει να κάνει με την κάθαρση και με, την, με τα σκάνδαλα Βλέπω για παράδειγμα ότι τσακώνονται κάθε τόσο ο Γενικό Αγγελέα με τον Γενικό Ελεκτή. Ε, αυτό δεν είναι θετικό αποτέλεσμα σε μια δημοκρατία. Ο Νίκο Χρυστοδουλίδη λένε πολύ ότι εξελέγει γιατί ήταν μια αλλαγή που δεν ήταν ακριβώ και αλλαγή. Ήταν μια, μια ασφαλή αλλαγή τέλο πάντων. Δηλαδή, αλλαγή θα ήταν να έβγαινε ο Μαυρογιάννη, π.χ. Σύμφωνα. Όχι, για το, όχι για το Μαυρογιάννη. Για το AKL. Ναι, θα έλεγα δηλαδή ότι φρονώ ότι δοκιμάστηκε η Κύπρος στα χέρια του Ακέλ. Παρόλο που δεν είναι το Ακέλ σαν το Κουκουέ εδώ στην Ελλάδα, είναι κάτι μεταξύ Κουκουέ και ΣΥΡΙΖΑ, παρόλο που έχω μία εκτίμηση στο Στέφανο το Στεφάνου και μιλάω και μαζί του, ε, αισθάνομαι ότι η Κύπρος δεν μπορεί να είναι έτσι όπως είναι και δομημένη οικονομικά, κοινωνικά, με τα μείζωνα εθνικά ζητήματα που έχει να είναι σε έναν χώρο αποκλειστικά της αριστεράς. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης πώς θα φαίνεται μέχρι στιγμή. Τον ήθελα πιο δραστικό, πιο αποφασιστικό. Δηλαδή όταν έγινε η νύχτα των κρυστάλλων εκείνη την Παρασκευή στη Λέμεσό, αν είμαι Χριστοδουλίδης την επόμενη μέρα, θα ένα σπίτι του τον αρχηγό της αστυνομία. Και είδα ότι το, 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 έβαζε μέσα σε ένα συνεφάκι όπου κάποια μέρα είπε δεν έγινε και τίποτα. Τα είδα και για την υπόλοιπη δικαιοσύνη. Τι αίσθηση έχω, Ότι δεν θέλει να χαλάσει η γραμμάτια του Αναστασιάδη. Θέλω να είμαι με... πολύ ειλικρινή. Απ' την άλλη την πλευρά όμω προχωράει. Κάνει βήματα. Κάνει βήματα. Ποια είναι η σχέση σα με τον Νίκο Χρυστοτολίδη, Επειδή συνεπήρξατε στα Υπουργεία Εξωτερικών. Εξαιρετική. Και μιλάμε ό,τι χρειάζεται. Και ανταλλάσσουμε μηνύματα που χρειάζεται έχω πολύ καλή σχέση με τον ε, Νίκο Η δεκαετία Αναστασιάδη για σας πώς είναι; Τώρα με τον Αναστασιάδη όσο τον ζούσα δημοσιογραφικά mm -hmm. και όσο τον ζούσα κυρίως ως υφυπουργός πρέπει να πω ότι ήμασταν στο 100% της άριστης σχέσης βοηθούσε πάρα πολύ όλα αυτά που κάναμε με το φώτι φωτίου και μη με ρωτήσει τι άποψη έχω για το φώτη φωτίου, δεν θα είμαι καλό. Ε, αλλά είχαμε όμω εξαιρετική συνεργασία στι τριμερεί που κάναμε με την Αίγυπτο, με την Ιορδανία με το Λίβανο, με την Ιρλανδία, ε, ε, για, με το Ισραήλ. Ο Χέρτζοκ, ο οποίο σήμερα είναι ο Άιζακ, ο οποίο είναι πρόεδρο στο Ισραήλ, ήταν ο τελευταίο στη συμμαχία μα για την ομογένεια. Και τι δεν κάναμε με του Αιγύπτιου, με του Ισραηλινού. Του οποίου ο παππού του Χερτζοχ, του πρόεδρου του Ισραήλ, είναι αυτό που έκανε τι φοιτίε στο Φασούρι στη Λεμεσό. Ήδη... Όπω το λε. Ναι. Μα το είχε πει όταν είχε έρθει στην Κύπρο. Και ερχόταν μικρό στο Φασούρι στη Λεμεσό, πρόεδρο του Ισραήλ. Μιλάω μαζί του. Ναι. Μιλάω Α, μαζί του. Άρα για, για σένα η δεκαετία Αναστασιάδη έχει θετικό η πρόσημο. Η δεκαετία Αναστασιάδη έχει ένα θετικό πρόσωπο με μία εξαίρεση μόνο. Το ότι δεν μπόρεσε. Να ελέγξει ή άφησε τον εαυτό του εκτεθειμένο mm -hmm. στα θέματα των χρυσών διαβατηρίων. Βεβαίω υπάρχει πάντοτε και ο άλλο λόγο. Δηλαδή άλλη όψη του νομίσματο. Ότι αν δεν υπήρχε το πρόγραμμα των χρυσών διαβατηρίων, μετά από, από τι περικοπέ των τραπεζών και τα μνημόνια και ό,τι άλλο είχε να κάνει με τι με τις περικοπέ στην Κύπρο, η Κύπρος θα είχε διαλυθεί οικονομικά. Τα χρυσά διαβατήρια είναι γεγονό. Ότι την έσωσαν, το πρόγραμμα του Αναστασιάδη. Αλλά θα σου κάνω ένα ερώτημα. Μη μου απαντήσεις, άσε να απαντήσουν εκείνοι που μας βλέπουν. Όταν έχουν μπει 7,5 δισεκατομμύρια από τα χρυσά διαβατήρια και στα κρατικά ταμεία έχουν μπει μόνο τα 45 εκατομμύρια τα υπόλοιπα που πήγανε. Εγώ δεν σου λέω να τα πήραν οι πολιτικοί. Σίγουρα τα πήρανε μεσίτε, σίγουρα τα πήρανε. Τικηγόροι, κυβόρη, ε, ε, ναι, διάφοροι. Ναι. Πάντω όμω ήταν ένα σωτήριο πρόγραμμα το οποίο όμω δυστυχώ δεν το διαχειρίστηκε καλά. Ο Αβέροφ Νεοφίτου έπρεπε να βάλει υποψηφιότητα ή θεωρεί με την πείρα σου ότι έπρεπε να στηρίξει το Χριστοτουλίδη και να είναι ε, ο, από πίσω όπω ήταν επί Αναστασιάδη. Αποδείχθηκε όπω και στι τελευταίε δημοτικέ και περιφερειακέ εκλογέ στην Ελλάδα ότι όποιο πήγε κόντρα στου λεγόμενους αντάρτε, έχασε. Διότι για να βγει ένα αντάρτη πρώτο, σημαίνει ότι ο κόσμο είχε κουραστεί από του ε, ε, ονοματιζόμενου κυβερνητικού. Όπω έτσι έγινε και στην Κύπρο. Θα έπρεπε. Πρά... Γιατί ο Αβέρωφ ξεκίνησε τον προεκλογικό αγώνα περίπου 1,5 χρόνο πριν, Για να προλάβει τον Χρυστοδουλίδη, τον οποίο τον καλοέβλεπε ο Μη Μην γελιόμαστε. Και η άποψη δική μου είναι ότι αν θέλει ο Δημοκρατικό Συναγερμό να μην ξαναδεί σε επόμενε εκλογέ μπροστά το φάσμα του ΑΚΕΛ, θα πρέπει να βρει έναν τρόπο να μπορέσουν να, να, να συσπηρωθούν γύρω από το σπλάχνο του που είναι ο Χρυστοδουλίδη. Κατά ψέματα. Και ο ρόλο ο μεγάλο σε ποιον πέφτει, κυρίω στην Ανίτα. Που την εκτιμώ αφάνταστα, σε διαβεβαίω. Για πε μου, Γιάννητα Δημητρίου. Μου έχει κάνει πολύ θετική εντύπωση. Πολύ θετική εντύπωση. Είναι, ε, πολλοί λένε ότι την πρόθεσε ο Αβέροφ. Εγώ πιστεύω ότι την πρόθεσε ο Αναστασιάδη. Και καλά έκανε. Άρα, δεν βλέπει ω πιο πιθανό σενάριο στι επόμενε εκλογέ η Ανίτα Δημητρίου και ο Νίκο Χρυστοδουλίδη να είναι οι ανθιποψήφοι, ε, Εάν με ρωτούσε η Ανίτα Δημητρίου, θα τη έλεγα περίμενα ακόμα άλλη μια πενταετία. Γιατί εδώ που τα λέμε, ένα κυβερνήτη, όπω είναι κυβερνήτη Κύπρου τώρα Χρυστοδουλίδη δεν μπορεί σε 4-5 χρόνια να... Mm -hmm. να, κάνει τα πάντα. Θέλει και μια δεύτερη θητεία. Όπω έκανε και ο Αναστασιάδη. Ο οποίο έκανε πράγματα. Μην μη, μη, γελιόμαστε. Δηλαδή, δεν τον αφορίζει τον Αναστασιάδη. Απέναντία. Έκανε πολλά πράγματα. Απλά έπεσε πάνω στο δόκανο των ξοδιαβατηρίων. Και εκεί δεν μπορεί να ελέγξει την κατάσταση. Από όλου αυτού που έχει. Ε, κάνει συνέντευξη. Ποιο θα έλεγε ή ποια σε έχει εντυπωσιάσει περισσότερο, Η αντίδραση του κληρίδη. Δηλαδή... Στο απόψε με τον Τόρεν Κουίκ, πρόεδρο Δημοκρατία. Είμαι στο προεδρικό μέγαρο και του κάνω συνέντευξη. Μιλάω, μιλάω, μιλάω μαζί του. Η τεχνική στο απόψε ήταν ότι μιλάμε για διάφορα έτσι. Ωραία θέματα, απλά θέματα, χαλαρά mm. θέματα. Και κάποια στιγμή τζέγαν, πετάω αυτό που θέλω. Να. Και του λέω, κύριε πρόεδρε. Ξέρετε τι μου λένε, δεν σας ενοχλεί, ότι είστε μέθυσος, Όπως τα ακούς. Η αντίδρασή του ήταν του δεκάτου δευτερολέπτου. <laughs> Εγώ μέθησος που πίνω μία ζημανία την ημέρα. Η αντίδρασή του ήταν τόσο ανθρώπινη, τόσο αυτόματη, τόσο αυθόρμητη, όπου επίσης και για το σκάφος που είχε το Κέτι. Ναι, ναι, το Κέτι που του λέω: Αν εκεί πάει να κάνει τίποτα έτσι, μυστικέ. Εκεί όταν ανεβαίνω πάνω, ανεβαίνω μόνο μου για να ξεκουράζομαι. Ναι, θεωρώ ότι ήταν για μένα μια από τι κορυφαίε ε, συζητήσει με αυτό το κορυφαίο θέμα. Όπω και το άλλο που έγινε με τον Biden που πήρε από το λαιμό μου τη γραβάτα μου, επειδή είχε σημαία και ελληνικά, και μου έδωσε τη δική του μια ριγέ και μου είπε: Την κρατάω. Ό,τι για κάνανε φίλο μου, γιατί έχω πολλού ομογενεί. Και τη φόρεσε όταν πήγε ο τη πριν από 1,5 χρόνο στο Λευκό Οίκο. Και μου έκανε εντύπωση. Ήθελα να μου πει από τι συνεντεύξει που έκανε, ποια πιστεύει ότι έκανε το μεγαλύτερο αντίχτυπο ε, στον κόσμο. Για μένα, η κορυφαία συνέντευξή μου στον χώρο τη πολιτική ε, ήταν με τον Τζορτζ ε, Bush. Τον Πρεσβύτερο. Τον Πρεσβύτερο. Όταν είχε έρθει εδώ. Στα... Όταν είχε έρθει εδώ και μάλιστα. Μου είχε κάνει τρομακτική εντύπωση το ότι με ρωτήσανε την πρεσβεία αν θέλω να του κάνω συνέντευξη και λέω φυσικά. Ε, μετά λέω μπορεί να ήταν και ο Μητσικώστας ε, ο μήμο και να μου κάνανε πλάκα. Πήρα την πρεσβεία πίσω και μου επιβεβαίωσαν ότι υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον και είχα ένα τηλέφωνο στο γραφείο, κοντά στο παράθυρο το είχα, στον αντένα, που τον αριθμό του το ήξερε μόνο ο Μήνος ο Κυριακού και η γυναίκα μου. Και χτυπάει το τηλέφωνο. Και το σηκώνω. Λέω, κύριε λέω, λέω έλα μωρό μου, να μας πει σαν η γυναίκα μου. Και μου λέει, Mr. Quick, ακούω στα αγγλικά μια φωνή. Λέω, speaking, this is President Bush. Με πήρε ο ίδιος. Δεν έβαλε άλλο, ναι. Να με ρωτήσει, τι νομίζεις. Επειδή θα κάνει μαζί τη συνέντευξη. Τι θα φορέσουμε. Και του λέω, Mr. President, casual, να βάλουμε sport. Uh, shoes, λέω, Yachting shoes, ξέρεις, τα παπούτσια που βάζουμε στα δεσιοπλογικά σκάφη. Socks or no socks. Λέω no socks, Mr. President. Τον ρώτησα μετά όταν τον το συνάντησα. Και μου λέει, πήρα να τσεκάρω τα αγγλικά σα. Και πού την κάνατε τη συνέντευξη στα χανιά. Επάνω, όχι, επάνω στο σκάφο το μεγάλο του εφοπλιστή του Λάτσι. Εγώ ήθελα να θυμηθούμε τον απόϊχο, το μεγάλο που την κανατε τη συνεντευξη στα χανια επανω οχι επανω στο σκαφο το μεγαλο του εφοπλιστη του εγω ηθελα να θυμηθουμε τον αποιχο το μεγαλο που εκανε η συνέντευξη σου με τον Τόλι Σκόπουλο και την Άντζελα Γκερέκο. Ωραία, Νομίζω που... εκεί την παρουσίασε κάπω έτσι. Ήταν το απόψημα με τον Τέρνε Κουίκ που εκτάκτω πήρε μια μισή ώρα. Γιατί εκεί βάλαμε τα νέα τραγούδια του Τόλι. Νομίζω εκεί παρουσίασε την Άντζελα πρώτη φορά, κάπω έτσι ήταν. Εκεί ήτανε. παρουσίασε την Άντζελα για πρώτη φορά. Ε. Εκεί μου έγινε δημόσια η πρόταση το να τη παντρέψω. Εκεί ήταν που έπρεπε όμω να βάλουμε και τραγούδια. Αλλά δεν είχαμε βιντεοκλειπ τότε. Γιατί μόλι είχε ο δίσκο και λέω του Τόλι Τόλι δεν φεύγει. Θα πρέπει να κάτσουμε να γυρίσουμε τρία-τέσσερα τραγούδια σου. Και μα έπιασε Ξημέρωμα και Ανατολή του Ήλιου, και γυρίζαμε τα τραγούδια σε βίντεο κλιπ με τον ε, Τόλι. Και μετά κάναμε και άλλα δύο στο σπίτι του στη Γλυφάδα. Γιατί αυτή η σχέση με τον Τόλι Βασκόπουλο, πώ ήταν η χημεία σα. Ε... Τον πρωτογνώρισα το 1968 όταν δούλευα στο Φόσταν Σπορ. Φόδρο Νικολαίδη, ο διοχτήτη εφημερίδα, ε, πήγαινε κάθε Σάββατο βράδυ στα Μπουζούκια. Με έπαιρνε πάντοτε μαζί του. Με πήγε λοιπόν να δούμε τον καινούριο τραγουδιστή που έβγαινε, τον Τόλι Βοσκόπουλο. Θα. Μάνε μου, μανίτσα μου, θα πάρω τη βαλίτσα μου από το, το τραγούδι του. Η μεγάλη επιτυχία. Έγινε τον Τόλι, από τότε μείναμε φίλοι, κολλήσαμε φίλοι. Και μετά μπαίνει στη ζωή μου και η Άντζελα Ιγκερέκου, όταν το 1982-83 αποφασίζει ο Γιώργο γενικός γενικό στη τη να προσλάβουμε με ανοιχτό διαγωνισμό δέκα καινούριου δημοσιογράφου, οι οποίοι μα ποτέ δεν θα είχαν δουλέψει ω δημοσιογράφοι. Θα ήταν απόφοιτοι πανεπιστημίων, με δύο γλώσσε, θα του μαθαίναμε εμεί δημοσιογραφία. Και μέσα στου δέκα ήταν και η Άντζελα Γκερέκου. Ήθελε να βγει στο γυαλί. Αλλά όταν η Άντζελα, τη το λέω και γελάει, τη δώσαμε το μικρόφωνο να βγει να κάνει ρεπορτάζ. Ε, μετά από τρει μέρε λέει: Δεν είναι για μένα αυτό. Εγώ θέλω απλά να βγαίνω και να παρουσιάσω. Και έγινε ηθοποιό. Και αυτή ασχολήθηκε με την ε, πολιτική. Ε, Υπουργό Τουρισμού. ναι. Ε, την είχαμε πέρσι στο Τέτα Τέτ. Και η κουμπαριά, για... Πες μου για εκείνη τη μέρα του γάμου. ο γάμο έγινε στην Κέρκυρα. Και ήταν πολιτικό ο γάμο, έγινε στην Κέρκυρα. Οι όσοι δεν τον είχαν γνωρίσει τον Τόλι, δεν ξέρουν ότι ο Τόλι ήταν ένα άνθρωπο ο οποίο δεν πολύ έβγαινε δεν ήταν, δηλαδή ο Τόλης σήμερα δεν θα ήταν το πρώτο όνομα για τις μεσημεριανές και εκπομπές, ξέρεις, που, 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 ασχολούνται με τις ζωές των άλλων. Αν δεν είχε μάλιστα και το περιστατικό με το παιδί του και την αναγνώριση με την Τζούλια του Παδημητρίου. η προσωπική του ζωή ήταν πάντοτε αθέατη του τόλη. Καλά, και η ιστορία ήταν έπο. Δεν ήταν περιστατικό, κράτησε πόσο καιρό. Ε, ναι, ναι, κράτησε λιγότερο βέβαια η σχέση του τότε με την ε, ζωή τη Λάσκαρη. Αλλά... Σε στεναχωρήσε τότε αυτή η ιστορία. Ποιον? Με, με το Λιβοσκόπουλο, Τζουλία Παπαδημητρίου, παιδί. Το χειρίστηκε καλά ο Τόλη όμω. Δηλαδή, νομίζω ότι την έλεγξε καλά την περίπτωση, αλλά είναι δυσάρεστα πράγματα. Για να σου πω, δεν είναι δυσάρεστο μεταξύ ενό Τόλη και μια Τζούλια. Το παιδί. Γιατί δεν τον έβγαζε εσύ στα παράθυρα να κάνει τη τηλεθέαση και τον έβγαζε ο Ευαγγελάτο. Λόγω και τη σχέση σα. Γιατί εγώ δεν είμαι ο δημοσιογράφος που θέλω να ασχολούμαι με αυτά τα θέματα Ποτέ δεν ασχολήθηκα με την προσωπική ζωή του άλλου Ποτέ Και γι' αυτό ποτέ δεν έδωσα ή προσπάθησα να μην δώσω ερεθίσματα από τη δική μου την προσωπική ζωή δεν... Είμαι πάρα πολύ συγκρατημένος Και γι' αυτό και απολύθηκα από την εφημερίδα απογευματινή δηλαδή... δηλαδή Όταν ο Αντρέα Απαντρέου Χώρησε χώρισε από, τη, από την ε, Μαργαρίτα και μπήκε στη ζωή του η Δήμητρα Ηλιάνη και έγινε ο κακός χαμός και γράφανε όλες οι τότε ας το πούμε δεξιές εφημερίδες για τον Παπανδρέου και τη Ηλιάνη τα μύρια όσα δηλαδή μοιάζει να είναι ε, νηπιαγωγείο οι εκπομπέ της Θεωράσου σήμερα σε σχέση με αυτά που γράφαν τότε στο γραπτό το λόγο εγώ αρνήθηκα γιατί μου είπανε γράψε ευαισχύ για τον Αντρέα και για τη Δήμητρα. Έλα γράφουν οι άλλοι και αποκτούν η κυκλοφορία και εμεί δεν κάνουμε τίποτα. Και λέω το αρνούμε. Και παραμονή Χριστουγέννων μου ήρθε η απόλυση από την εφημερίδα. Το έμαθε ο Αντρέα και είπε τη Δήμητρα, ο Τέρεν, όταν θα έρθει στο σπίτι, να τον πα στη βιτρίνα που είναι τα στυλό μου, αυτά που υπέγραφε τι μεγάλε αποφάσει, να διαλέξει όποιο θέλει. Και έγινε αυτό. Και έγινε αυτό, Και φαντάζομαι το έχει στο σπίτι. Ε, ε, ναι, το έχω στο σπίτι. Ναι. Η προσωπική ζωή λοιπόν η δική σου είναι δύο γάμοι, τρία παιδιά, σωστά. Η προσωπική μου ζωή ε, πραγματικά νομίζω ότι δεν αφορά κανέναν. Ποτέ δεν μιλάω για την προσωπική μου ζωή. Αυτά που γράφει το Wikipedia πρέπει... τουλάχιστον, αυτά είναι. Όχι, ναι. λέει το Wikipedia, εντάξει, μπορεί να τα λέει όπω δεν. <σέβαια> να... Δεν έχω μπει να διορθώσω τίποτα. <σέβαια> ε, που θα μπορούσα να διορθώσω κάποια πράγματα. Αυτό για... Και το κάνω αυτό για ποιο λόγο. Το κάνω καταρχήν για σεβασμό α, σε όλους τους ανθρώπους που ήταν πάντα δίπλα μου. Δηλαδή, σεβόμουν πάντοτε την έννοια γυναίκα. Δεύτερον, σκεφτόμουν πάντοτε τα παιδιά. Και τα παιδιά μου δεν είχαν κανένα λόγο να μπαίνουν μέσα σε μια τέτοια δοκιμασία. Και γι' αυτό, όταν ε, ασκώ μια κριτική σε έναν πολιτικό, που μπορεί να είναι πολλές φορές και οξύτατη πολιτική, πάντοτε σκέφτομαι το τι impact... Προσλαμβάνει μέλο τη οικογένειά του. Είτε είναι η γυναίκα του είτε τα παιδιά του. Ενοχές είχε απέναντι στη συζύγου σου, στα παιδιά σου, στην οικογένειά σου. Ναι, έχω ενοχέ. Έχω ενοχέ που δεν μπορούσα να μεγαλώσω τα παιδιά μου όπω ήθελα. Έχω ενοχέ που στην ουσία ήμουν παντρεμένο με τη δημοσιογραφία. Έχω ενοχέ που ε, πηγαίναν τη μητέρα μου στην εντατική. Και εγώ ήμουν μέσα στο στούντιο έτοιμο να βγω για ειδήσει. Και μου είπε ο Κυριακού, μου λέει: Πάνε τη μητέρα στο νοσοκομείο. Να φέρω κάποιον να κάνει ειδήσει και να σκοτεί να φύγει. Και λέω: Θα τελειώσω πρώτα και μετά θα φύγω. Και ένα λόγο που έφυγα από την Κύπρο δεν ήταν μόνο η ατελείωτη δουλειά. Παρόλο που ευγνωμονώ το κανάλι για τα τρία χρόνια που μου έδωσε την ευκαιρία να φύγω από το τοξικό κλίμα τη Ελλάδα και κυρίω το πολιτικό. Αυτό έχω να το λέω αλλά όμως με τις πολύ μικρές υποδομές ε, κουράστηκα τρία χρόνια. Γιατί το έκανες αυτόν Τέρενς, θέλω να πω ότι θα μπορούσες να βγεις στη σύνταξη, θα μπορούσες να ξεκουραστείς, θα μπορούσες να κάνεις πιο επιλεκτικά πράγματα. Είναι βιοποριστικό, είναι αυτό το θες την αδρεναλίνη, θεωρείς ότι αν σταματήσεις αυτό θα σε, θα σε γεράσει. Ε, δεν έβγαλε λεφτά τι καλέ εποχέ τη που ήσουν ο πιο ακριβό ίσως ίσω δημοσιογράφο τη ελληνική τηλεόραση. Ξέρω ότι αν ποτέ σταματήσω να δουλεύω, θα καταπέσω. Θα καταπέσω. Οι δημοσιογράφοι, και θα το ζήσει και εσύ αυτό, θα το υποστήσει και εσύ αυτό, πεθαίνουμε με το στυλό στο χέρι με τα λεφτά τα πήγε καλά, τα διαχειρίστηκε καλά τα λεφτά. Σε ό,τι αφορά την προσωπική μου ζωή, έκανα μια καλή επένδυση σε ένα σπίτι, αλλά επειδή πέρασα από την πολιτική και δεν έκανα δεύτερο τρίτο σπίτι, το σπίτι αυτό είναι έτοιμο να πάει για απ μου από την τράπεζα. Και δεν με ενοχλεί και δεν με αφορά, αρκεί να, αρκεί παίζετε το παιχνίδι στα ίσα μεταξύ του δανειολήπτη και τη τραπέζη. Και έχω το λόγο μου που το λέω μέχρι εκεί. Από και πέρα... Αυτό σε πληγώνει το, το, θέμα του πληστηριασμού. Μπορεί να με ενοχλεί η μεθόδευση, αλλά δεν με, δεν με, δεν με πληγώνει το γεγονό ότι. Εντάξει, κάποια... Εγώ δεν είμαι φίλο τη ιδιοκτησία, να ξέρει. Ποτέ δεν είμαι φίλο τη ιδιοκτησία. Ποιο παρουσιαστή σου αρέσει εκτό ειδήσεων. Εκείνη η οποία πιστεύω ότι είναι αξιοθαύμαστη είναι η Ελένη Μενεγάκη. Γιατί πιστεύει ότι είναι τόσα χρόνια στο χώρο νούμερο 1 Ακριβώ γιατί είναι ένας πολύ έξυπνος άνθρωπος, πολύ μεθοδικός άνθρωπος. Έχουμε κάνει και παρέα. Κάναμε και το πρώτο ταξίδι μαζί στην Αυστραλία όταν ανοίξαμε τον Antenna Pacific και βγήκε η εικόνα μέσω Murdoch στα κανάλια της Αυστραλίας για την Ομογένεια εκεί. είναι... Από την άλλη την πλευρά έχω συνεργαστεί όταν είμαστε στο Διοικητικό Συμβουλίο του Open και με την Κατερίνα την καινούργια που τη θεωρώ πολύ έξυπνη έχω μια άριστη εικόνα για την Ελεονόρα τη μελέτη. Ήμουνα στον Άλτερ όταν ε, ήρθε η Φέη Σκορδά. Ο Γιώργος Σολιάγκας θα έλεγα ότι περίπου είναι μαθητής μου, είναι πάρα πολύ καλός, είναι του Πολυτεχνείου, είναι ένας πολύστροφος. Γενικώ να πω ότι αυτή η γενιά μπορεί να κάνει πολύ σημαντικά πράγματα, απλά το περιεχόμενο είναι αυτό το οποίο του καθοδηγεί, διότι είναι αυτό που λέμε δώσε θέαμα στο λαό. Και μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία του, της, ε, ε, του ανταγωνισμού που πολλές φορές και μπορεί και να λαϊκίζει, να μη λαϊκίζει. Αν θα απομόνωνες το μεγαλύτερο σου λάθος, ποιο θα ήταν αυτό. Στη ζωή μου το μεγαλύτερο μου λάθος είναι το ότι δεν έδωσα την σημασία που έπαιρνα να δώσω στα παιδιά μου. Αλλά ευτυχώς είχαν πολύ καλές μανάδες. Τι σου λέει ο κόσμο τώρα που βγαίνει στον δρόμο, τώρα που ερχόσουν εδώ, σε βλέπει ο κόσμο στον δρόμο, τι σου λέει. Πέστα. Πέστα. Γιατί με ακούει δύο το πρωί. Και επειδή ασχολούμαι πολύ και με τον κόσμο, είναι αυτό που μου είχε πει ο Καραμαλής. Μου λέει εσύ. Είσαι. Ναι, δημοκρατία. Είσαι καραμαλικό, αλλά είσαι. σοσιαλίζον. Λέω πρόεδρε, σοσιαλίζουν εγώ. Α, έχει τον νου στον κόσμο. Λέω, με αυτή είναι η δουλειά μου. Εγώ είμαι στο πλευρό του πολίτη και ελέγχω την εξουσία. Αυτό κάνω. Και αυτό έκανα και στην Κύπρο. Και γι' αυτό ίσω να μην ήμουν και τόσο αρεστό στον οποιονδήποτε αβέροφ νεοφίτου ή και στον Νίκο τον Αναστασιάδη. Α πω όμω κάτι. Ο Νίκο Ανσεσιάδη ποτέ που είχε το κινητό μου και εγώ το δικό του. Δεν σήκωσε το τηλέφωνο μου πει, Γιατί μου τα έτσι. Ποτέ. Ποτέ. Η αξιοπρέπειά του και, ο... και επειδή τον είχα ρωτήσει εγώ μια μέρα. Του λέω Νίκο, δεν σε ενοχλεί που στα λέω. Όχι, μου λέει γιατί είναι η δουλειά σου. Και γιατί είσαι πραγματικό δημοσιογράφο. Ο Φούλη ενοχλήθηκε όμω, ο νεοφύτου. Το ξέρω αυτό. Α, τι να κάνω. Είναι η δουλειά μου. Και ο Χστοδουλίδη πολλέ φορέ ενοχλείται όταν τώρα τελευταία του τα, του τα λέω ε, για την έλλειψη πρωτοβουλίων. Αλλά μιλάμε. Εντάξει, μια χαρά όλα. Τένε Κουίξ, ευχαριστώ πάρα πολύ για το σημερινό. Σε έβλεπα στην Κύπρο. Και έλεγα γιατί δεν με καλή κείμενα μια μέρα ο Τάσο. το. Για πραγματικά. Απλά θα σου πω όμω το παράπονο μου. Δεν ξέρω τι εντύπωση είχα δώσει στα κανέλια. Κάποτε με καλούσαν σε μια συγκεκριμένη εκπομπή, μια φορά στο τόσο να λέω την άποψή μου και κυρίω για τα θέματα που χειριζόμενα σαν υφυπουργό εξωτερικών. Και από ένα σημείο και πέρα, ενάμιση χρόνο, δύο χρόνια, δεν μίξαν τα δε κυπριακά κανέλια Και αυτό μου στήχησε. Και πάλι σε ευχαριστώ και το είπα στην αρχή. Είσαι ένα ζωντανό θρύλος τη ελληνική τηλεόραση. Είμαι Ολυμπιακό και Ανδρέα. Ο ε, <χω> Ολυμπιακό. Ε, Ολυμπιακό πυραιό και Ολυμπιακό Τροφκοσία. Βεβαίω. Με τον Ανδρέα το φιλότα παρέα. Να ευχαριστήσουμε και σε εσά που ήσασταν και απόψε μαζί μα στο ξενοδοχείο Athens Plaza στην πλατεία Συντάγματο που μα φιλοξένησε και το ξένο Travel για την πολύτιμη βοήθειά του στην πραγματοποίηση τη απόψινής εκπομπή. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μα για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα, Κυριακή 6.45 στον Αλφα Κύπρου. Να είστε καλά, καλό σα βράδυ.